Ευρώπη. Έχουν μείνει πρώτοι και απόψε θα μονομαχήσουν στον τελικό του Super Idol. Υποδεχτείτε τον Mr. Idol, Θέμη Γεωργαντά. Καλησπέρα. Είστε καλά, παιδιά? Επιτέλους έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε πώς και πώς. Αυτός είναι ο ολοζώντανος τελικός του Super Idol και οι δύο τελικοί μονομάχοι μας είναι πανέτοιμοι για να κατακτήσουν τον τίτλο του ενός και μοναδικού Super Idol σε Ελλάδα και Κύπρο. Αυτό που θέλω εγώ να σας πω για σήμερα μόνο. Απόψε η εκπομπή διαφοροποιείται σε σχέση με τις προηγούμενες. Δεν θα γίνει καμία διακοπή για να δούμε φάρμα. Θα μάθουμε τα αποτελέσματα στο κλείσιμο κανονικά της βραδιάς, αυτής δηλαδή εδώ της εκπομπής. Θα έχουμε πάρα πολύ αγωνία απόψε, πάρα πολύ suspense και θα μάθουμε φυσικά ποιος θα διεκδικήσει τον τίτλο του Super Idol. Αισθάνομαι παράξενα σήμερα. Ένα είναι το πολύ πολύ σίγουρο. Δεν πρόκειται να στενοχωρηθώ καθόλου που δεν θα ξαναδώ μπροστά μου αυτή την κριτική επιτροπή. Θα το πληρώσεις αυτό που είπες. Ούτως ή άλλως. Έλενα. Πληρώνονται. Και ήμουν έτοιμος να πω τα καλύτερα για σένα, αλλά ας ξεκινήσω με τον Κωνσταντή. Θα μας βλέπεις τον ύπνο. Καταρχάς, πρέπει να κρύψεις αυτό το ντοσιέ που έχεις, γιατί κρύβει το πιο όμορφο. Τέλος πάντων, κρύβει καλύτερα. Κάτι πολύ πολύ όμορφο. Θα ξεσαλώσουμε απόψε, Έλενα. Πρόσεξε καλά τι ατάκες θα μου λες. Λοιπόν, είστε και τρεις πάρα πολύ γκλάμουρ. Σαν να έχετε βγει από ταινία τρόμου. Ναι. Κωνσταντής Σπυρόπουλε, είσαι καλά? Μια χαρά, Θέμη. Πώς νιώθεις που δεν θα τα ξαναπούμε, δεν θα τα λέμε γενικώς, να λέμε αυτές τις αγάπες που λέγαμε κάθε εβδομάδα? Είμαι πολύ χαρούμενος. Που δεν σε ξαναπώ μαυρόγυπα. Κοίτα τα χάλια σου. Η βραδιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι απαντήσεις, πιστέψτε με, θα έρθουν από το στόμα μου μέχρι το φινάλε της βραδιάς. Έλενα Κατραβά, είσαι πάρα πολύ σεξι. Σήμερα νομίζω τα έχεις δώσει πραγματικά όλα. Δεν έχω τι να σου πω παρά μόνο ότι ειλικρινά θα μου λείψεις πάρα μα πάρα πολύ. Εσύ να δεις. Αυτά τα γλυκόλογα που μου έλεγες όποτε μιλούσαμε είτε στο τηλέφωνο, όποτε με έβλεπες εδώ, θα μου λείψουν ειλικρινά. Τι είπατε, πρόεδρε? Ευχαριστήσεις. Ηλία Ψινάκη, καλησπέρα, είσαι καλά? Καλησπέρα. Εκτός από ταλαντούχος, λαμπερός με τα μαλλιά αυτά, είσαι και αμπηγέ σήμερα. Το έχει σπάσει λίγο με το ροζάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει αμπηγέ θεωρείσαι. Δεν πιάνετε. Αυτή είναι η κριτική μας επιτροπή. Η οποία έχει πάρει και πολύ θάρρος τελευταία, νομίζω. Βάλε μας χέρι. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε μαζί τους ξανά σε λίγο. Προς το παρόν όμως πρέπει να υποδεχτούμε τους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Να υποδεχτούμε τους μονομάχους μας. Το Σταύρο και την Τάμτα. Έτσι όπως ακούω το κοινό απόψε, παιδιά, ειλικρινά ακούγεται μία μίξη, ακούγεται ένα Στάμτα. Στάμτα. Στάμτα, Στάμνα, Σταύρο, κάτι παράξενο τέλος πάντων. Πώς αισθάνεστε που φτάσαμε στο φινάλε? Καλά, εσύ λάμπη, είσαι πολύ πολύ λαμπερή, πολύ γλυκιά, πολύ πολύ όμορφη και εσύ φαντάζομαι Σταύρο έχεις κατακτήσει σωστά κορίτσια, δεν το συζητώ. Δεν το ξέρω αυτό. Ω παρεμάγκα, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ άλλα είδα. Στα βιντεάκια της προεκλογικής εκστρατείας. Η εβδομάδα ήταν πάρα πολύ δυνατή, ήταν πάρα πολύ γεμάτη. Πολύ. Κάνατε δεκάδες πράγματα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και μπορώ να πω και όλα στον κόσμο ότι έχουμε και ολοκένουργια τραγούδια που θα τραγουδήσετε απόψε από μερικούς πολύ πολύ σπουδαίους συνθέτες. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε τον Μάριο Ψημόπουλο. Και τον Τόνι Κονταξάκη. Επίσης, στην παρέα μας θα είναι σε λίγο ο κύριος Νίκος Τερζής. Έχουμε λοιπόν τρία καινούργια τραγούδια. Ναι.
Εσείς απόψε θα τραγουδήσετε δύο από αυτά, να το καταλάβει και ο κόσμος. Το κοινό, προσέξτε. Τα παιδιά θα τραγουδήσουν δύο καινούργια τραγούδια, ένα λάξ. Με λίγα λόγια, θα πούνε και οι δύο τα κομμάτια αυτά. Θα πούνε επίσης ένα τραγούδι έκπληξη. Αυτό δεν λέω περισσότερο, το αφήνουμε για πιο μετά. Και θα πείτε επίσης και το αγαπημένο σας τραγούδι από όλα τα live του Super Idol. Να σας πω εγώ ότι αυτά που θα ακούσετε απόψε θα κυκλοφορήσουν τα καινούργια τραγούδια σε CD την επόμενη κιόλας εβδομάδα από τη Μήνο CMI. Και ραδιοφωνικά θα τα ακούσετε αποκλειστικά από το Σφαίρα στους 102,2. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν για απόψε. Ωραία. Η βραδιά θα είναι συναρπαστική. Έλεγα κάτι πριν για προεκλογικές εκστρατείες. Τι κάνατε όλη τη βδομάδα, τρέχατε με σημαίακι από εδώ και από εκεί? Ναι. Πανικός έγινε. Για να πάρουμε μια γεύση, παρακαλώ. Πάμε. Πάρα πολύ και το τραγούδι της, αλλά και όλοι οικογενειακώς την παρακολουθούμε και μακάρι να βγει η Τάμτα. Έλα Ταμτούλα, τι κάνεις? Πάω στο Σύνταγμα να μαζέψω το ψήφους εσύ. Κι εγώ στο Καλλιμάρμαρο είμαι, γύρισα όλη την Αθήνα σχεδόν και μαζεύω ψήφους. Αυτοκομματρία Village FM με τη Βίκη και τον Κώστα. Σήμερα εκτάκτος με τη Μαριάννα Γαλανοπούλου. Και ακόμη πιο εκτάκτος σήμερα με την Τάμτα. Ωραία, χειροκροτήστε. Καλημέρα, τη Λίνα σας. Καλημέρα. Ελπίζω θα γίνει λοιπόν θαύμα άμα θα γίνω εγώ το Super Idol. Αλλά ό,τι και θα γίνει, μια χαρά. Πιστεύω ότι την Πέμπτη, αν δώσω τον πραγματικό μου εαυτό και έτσι έχω θέληση, θα τα πάω πάρα πολύ καλά. Και ελπίζω να είμαι εγώ αυτός που θα βγει νικητής.